τότε που βρισκόταν εκτός ομάδας ουσιαστικά, μέχρι τώρα που προλαβαίνεσαι για τις εμφανίσεις. Well, για μένα το πιο σημαντικό ήταν να δουλεύω σκληρά, να συνεχίσω τη δουλειά που κάνω από την αρχή της σεζόν και να περιμένω τη δική μου την ευκαιρία και το πότε ο προπονητής θα έκρινε ότι πρέπει να παίξω εγώ βασικός. Αυτό το διάστημα που είσαι στο πάγκο ή εντός αποστολής, πώς το βίωσες, δηλαδή, πώς διαχειρίστηκες την κατάσταση, δηλαδή, δεν μιλάμε για ένα μήνα, δεν είναι απλά τις χρόνιας μια κατάσταση που ήσουν εκτός αποστολής, την καλύτερη στις 18. Well, you know, in, γενικά η σεζόν είναι μεγάλη και το πιο σημαντικό γενικά και για μένα είναι να μένεις ήρεμος, να έχεις την ηρεμία για να μπορείς να προσπαθήσεις και να δουλέψεις προπονήσεις. Ήταν δύσκολο για μένα, ήταν η πρώτη φορά που μου συμβαίνει σε 12 χρόνια καριέρας, αλλά το πιο σημαντικό ήταν ότι διατήρησα την ηρεμία μου για να συνεχίσω. I don't know, it's up to the club. Εξαρτάται από το σύλλογο. Εγώ δεν θα είχα πρόβλημα αν μου δοθεί ευκαιρία να συνεχίσω στην ομάδα. Η περσινή σεζόν ήταν δύσκολη. Πήγα στην Τουρκία, ήμουνα μόνος μου. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω καλύτερα τον εαυτό μου, με έκανε πιο δυνατό. Αλλά αυτό που έχει σημασία και αυτό που μετράζει στο τέλος είναι ότι εξαρτάται από το σύλλογο αν θα συνεχίσω ή όχι. Yeah, not yet. Not yet. No, not yet. Όχι ακόμα. Είσαι πολλά χρόνια στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τον Κρίστιαν. Όλα αυτά που γίνονται, όχι μόνο φέτος και πέρσι, γενικά το ελληνικό ποδόσφαιρο, πώς θα βιώνεις εσύ, ποια είναι η γνώμη σου? Well, for me it's a little bit funny. Στην αρχή είπα ότι είναι λίγο αστείο, λίγο αστεία αυτή η όλη κατάσταση, αλλά είμαι πολλά χρόνια στην Ελλάδα και ξέρω ότι πρέπει ουσιαστικά να συμβιβαστείς, να ζήσεις με αυτό το πράγμα και από εκεί πέρα για τις αποφάσεις είναι ότι προσπαθεί να είναι συγκεντρωμένος στο παιχνίδι του και στην ομάδα του.